Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι και στο στούντιο μαζί μου είναι η κυρία Ειρήνη Ασβεστάνε, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας. Όπως είδαμε και στο πρώτο μέρος της εκπομπής, κλιμάκιο βρίσκεται στην Κέρκυρα. Κυρία Ασβεστά, καλησπέρα, καλώς ήλθατε. Καλησπέρα και ευχαριστούμε πολύ για τη φιλοξενία. Χαίρομαι πολύ που είστε απόψε εδώ, γιατί έχετε πια μια εικόνα, διότι κάνατε πάρα πολλές επισκέψεις. Είδατε ακριβώς και σχηματίσατε άποψη χωρίς να επηρεαστείτε από το ότι μπορεί να σας πει οποιοσδήποτε άλλο συνάδελφός σας ή να σας μεταφέρει η αυτοδιοίκηση, γονιός, όποιος, γιατί πέραν της ιδιότητας είχατε και φίλους στην Κέρκυρα. Άρα λοιπόν θέλω να ξεκινήσω από εκεί. Τι αποκομίσατε από αυτήν την περιήγηση που κάνατε στις σχολικές μας υποδομές, στα νηπιαγωγεία μας, στα προκάτ, σε αυτές τις αίθουσες που ίσως δεν θα έπρεπε να στεγάζουν μέσα σχολιά και μαθητές. Για πείτε μου. Καταρχήν, το κλιμάκιο της Ομοσπονδίας βρισκόταν στην Κέρκυρα προκειμένου να οργανώσει την απεργία. Αυτός είναι ο ένας λόγος μόνο. Με την ευκαιρία των περιφερειακών συσκέψεων έχουμε τη δυνατότητα να επισκεφτούμε διάφορες περιοχές, να μιλήσουμε με συναδέρφους, να επισκεφτούμε σχολεία και να διαπιστώσουμε και ιδίως όμως την κατάσταση που επικρατεί σε αυτά, τόσο όσον αφορά τη στελέχωσή τους, όσο και όσον αφορά τις υποδομές τους. Δυστυχώς, τα τελευταία χρόνια η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη σε σχέση με τις υποδομές και όχι μόνο στα μεγάλα αστικά κέντρα. Ιδιαίτερα η εφαρμογή της δίχρονης υποχρεωτικής εκπαίδευσης, που ήταν μια εξαιρετική, θεωρούμε, νίκη για τον κλάδο, το να εντάξουμε στην υποχρεωτική εκπαίδευση και γενικότερα για την εκπαίδευση στην Ελλάδα ήταν μια νίκη, το να ενταχθεί η υποχρεωτική προσχολική εκπαίδευση στη χώρα μας ήταν ένα πολύ σημαντικό γεγονός. Δημιούργησε διάφορα προβλήματα σε περιοχές, εν μέρη προβλήματα που ήταν αναμενόμενα. Ωστόσο, έχουν περάσει 3 χρόνια από την εφαρμογή της στην Κέρκυρα συγκεκριμένα και πολύ περισσότερα από την εφαρμογή σε άλλες περιοχές και δυστυχώς διαπιστώνουμε ότι τα προβλήματα αυτά, αντί να λυθούν, γίνονται σε πολλές των περιπτώσεων ακόμα μεγαλύτερα. Πριν από κάποια χρόνια είχε επισκεφτεί και πάλι κλιμάκιο της Ομοσπονδίας στην Κέρκυρα, αν δεν κάνω λάθος, το 2020, όπου είχαν εγκατασταθεί... Είχε ξεκινήσει ήδη η εφαρμογή της δίχρονης. Αργότερα τοποθετήθηκαν τα συγκεκριμένα προκάτ. Είχαμε διαβεβαιώσεις. Με την προοπτική ότι δεν θα είναι για πολύ. Αυτό ακούγαμε όλοι. Ξέρετε, τα προκάτ ελαφρύ τύπου είναι μια προσωρινή λύση, έτσι κι αλλιώς με βάση τις προδιαγραφές. Ναι, στην Ελλάδα ξέρετε καλύτερα από μένα, ειδικά στην εκπαίδευση, ουδέν μονιμότερο του προσωρινού. Και αυτό είναι που μας τρομάζει όλους. Το πρόβλημα είναι ότι αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε ήδη. Λίγο χρονικό διάστημα πριν την ανάγκη αντικατάστασή τους με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές τους και δυστυχώς δεν υπάρχει, από ό,τι γνωρίζουμε, καμία πρόβλεψη σε σχέση με την αντικατάστασή τους και την αντικατάστασή τους από μόνιμες λύσεις. Συναντηθήκατε και με την ενταλμένη Συμβούλου του Δημοκεντρικής Κέρκυρας, γιατί εδώ εστιάζεται κυρίως το πρόβλημα σε ό,τι αφορά τη δίχρονη. Σας είπε κάτι καινούριο σε ό,τι αφορά όλη αυτή την αγωνία και τα δεδομένα τα οποία γνωρίζετε? Μας ανέφερε κάποιες κινήσεις που κάνει ο Δήμος προς αυτή την κατεύθυνση. Είχαν αναφερθεί και στο παρελθόν κάποιες άλλες, στην προηγούμενη συνάντηση. Ωστόσο, δεν είχαμε στα χέρια μας και δεν έχουμε στα χέρια μας κανένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, γιατί ξέρετε, οι συζητήσεις είναι πάντοτε στον αέρα, αλλά είναι πάρα πολύ εύκολο μετά από λίγο καιρό είτε να ξεχαστούν είτε να αλλάξουν οι προγραμματισμοί. Δεν υπήρχε κάτι συγκεκριμένο, ακόμα και για την περίπτωση ενός κτηρίου που ήδη επισημάναμε και υπάρχει ήδη, είναι ένα κτίριο που ανήκει σε σχολική μονάδα και που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί. Δεν δόθηκε ένα χρονοδιάγραμμα για τις απαραίτητες παρεμβάσεις που θα μπορούσαν να γίνουν σε αυτό. Ξέρετε, οι παρεμβάσεις σε ένα χώρο μπορεί να γίνουν σε ελάχιστο χρονικό διάστημα. Αρκεί να θέλουμε. Αρκεί να θέλουμε. Αποδεικνύεται λοιπόν, όπως είδαμε και σε άλλες περιοχές της χώρας, ότι σε πολλές των περιπτώσεων είναι θέμα πολιτικής βούλησης. Αντιλαμβάνομαι τις δυσκολίες που υπάρχουν ιδιαίτερα στο ιστορικό κέντρο κάποιων πόλεων, ιδιαίτερα στα μεγάλα αστικά κέντρα. Ωστόσο, κινήσεις άλλων δήμων έχουν δείξει ότι αν υπάρχει θέληση, πραγματικά βρίσκονται τρόποι και είναι πολύ καλύτεροι σίγουρα από τα προκάτ που βρίσκονται μαθητές. Εσείς αντιλαμβάνεστε τις δυσκολίες
η αυτοδιοίκηση και οι εκπρόσωποι της αντιλαμβάνονται τις δυσκολίες τις δικές σας να μπορέσετε να φέρετε σε επαφή με την εκπαίδευση αυτά τα παιδιά σε μια πολύ τρυφερή ηλικία σε συνθήκες που δεν είναι οι πλέον κατάλληλες? Κοιτάξτε, είμαι νηπιαγωγός. Γιατί άκουσα ότι τα προκάτω στα γενικά ηλικία τα οποία επισκεφτήκατε είναι ζουζουνιάρικα. Αλλά με τη βροχή που συνέβη πριν λίγο διάστημα, εκτός του θορύβου, που ήταν ένα θέμα για τα παιδιά αυτής της ηλικίας, βουλιάζανε και για να μπουν να βγουν. Δηλαδή... Κοιτάξτε, μπορείτε να βάψετε ένα σκουριασμένο σίδερο με ένα ζουζουνιάρικο χρώμα και να είναι επίσης ζουζουνιάρικο. Η περίπτωση όμως αυτή δεν νομίζω ότι βοηθάει στην ανάπτυξη του προγράμματος μιας προσχολικής εκπαίδευσης. Γιατί είστε και νηπιαγωγός, οπότε... Είμαι νηπιαγωγός και η συναδέρφισσα, η αντιδήμαρχος, γιατί θα ήθελα να την αποκαλώ έτσι, είναι και εκείνη νηπιαγωγός, άρα νομίζω ότι μπορούμε να μιλάμε την ίδια γλώσσα και ξέρω πάρα πολύ καλά. Μάλιστα ήταν και σχολική σύμβουλος, από ό,τι έχω μάθει. Ξέρω πολύ καλά ότι δεν υπάρχει καμία περίπτωση ανάπτυξης του προγράμματος, του ήδη υπάρχοντος προγράμματος του νηπιαγωγείου, μέσα σε αυτόν τον χώρο. Μέσα στον χώρο αυτό υπάρχουν 15 παιδιά, με στιβαγμένα τραπεζάκια στη μέση της αίθουσας και καρέκλες, αδύνατο να δημιουργηθούν κέντρα δραστηριοτήτων που είναι απαραίτητα για την ανάπτυξη του προγράμματος της προσχολικής, και τα παιδιά δεν έχουν καν χώρο για να κινηθούν. Να μην θέσουμε και το ζήτημα που είναι εξίσου σημαντικό των συνθήκων. Κάποια από τα πατώματα έχουν αρχίσει ήδη να βουλιάζουν. Καταλαβαίνετε ότι όλες αυτές οι κατασκευές έχουν μια συγκεκριμένη διάρκεια ζωής. Σίγουρα. Και ιδιαίτερα σε συνθήκες με αυξημένη εργασία των νησιών. Πολύ σωστά το επισημαίνετε. Η διάρκεια ζωής τους μικραίνει ακόμη περισσότερο. Τι δεν καταλαβαίνουμε εμείς εδώ, δεν έχω καταλάβει όμως, γιατί δεν χρειάζεται κάποιος να έχει εξειδικευμένες γνώσεις για να δει αυτό το οποίο μας περιγράφεται, το οποίο είναι ορατότητα γυμνού οφθαλμού, ότι σιγά σιγά δεν μπορούν άλλα τα παιδιά να είναι εκεί. Όχι βέβαια, και μιλάμε για 200 παιδιά. 200 παιδιά αυτή τη στιγμή και πλέον της προσχολικής αγωγής στην Κέρκυρα, μετά από 3 χρόνια εφαρμογής, βρίσκονται ακόμη στα ΠΡΟΚΑΤ. Σε έναν εξαιρετικά πλούσιο δήμο, με ένα κομμάτι οικονομίας που βασίζεται στον τουρισμό, που νομίζω ότι φέτος πήγε εξαιρετικά καλά και ελπίζω να πάει ακόμα καλύτερα, αλλά δυστυχώς αυτό δεν αποτυπώνεται στις υποδομές. Και δεν είναι μόνο τα ΠΡΟΚΑΤ. Επισκεφτήκαμε πάρα πολλά σχολεία με τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και δυστυχώς αυτό που διαπιστώσαμε είναι ότι ακόμα και τα υπάρχοντα κτίρια, τα οποία ιδιαίτερα στο κέντρο της πόλης είναι παλαιωμένα, είναι κακοσυντήρητα. Με αποτέλεσμα, ακόμα και οι υπάρχουσες υποδομές, να μην μπορούν να καλύψουν σωστά, δεν μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες. Μάθαμε ότι παραδόθηκε ένα καινούριο σχολείο, το οποίο είχε ιδιαίτερα προβλήματα. Μιλάτε για τα Βραγκανιώτικα. Κατά την παραλαβή του. Ναι. Ποιες είναι οι κινήσεις που έγιναν από αυτούς που το παρέλαβαν απέναντι σε αυτούς που το παρέδωσαν? Αν θέλουμε λοιπόν να αξιολογήσουμε κάτι σε αυτή τη χώρα, νομίζω ότι πρώτα και κύρια θα πρέπει να αξιολογήσουμε τις υποδομές. Είχαμε και σήμερα ένα περιστατικό που ευτυχώς δεν εξελίχθηκε σε κάτι πολύ χειρότερο. Το ατύχημα έξω από ένα δημοτικό σχολείο, το 5ο Δημοτικό, που είναι στην περιοχή της Πηλιάς, σε ένα πεζόδρομο θεωρητικά, όπου ένα γιο ταχύ κάτω από διευκρίνηση συνθήκες τραυμάτισε δασκάλα και σχολική τροχονόμου. Την ώρα που τα παιδιά πήγαιναν, δεν θέλω να σκεφτώ τι άλλο θα μπορούσε να έχει γίνει και δεν κινδυνολογώ. Είναι ένα θέμα όμως. Δηλαδή, είναι τεράστιο ζήτημα. Καταρχήν ευχηθούμε στη συνάδελφο γρήγορη ανάρρωση και εύκολη ανάρρωση. Να πούμε ότι θα μπορούσε στη θέση της συναδέλφου να είναι ένα παιδί με ίσως ακόμα χειρότερα αποτελέσματα από έναν ενήλικα. Βέβαια δεν αντιλαμβάνομαι το γεγονός ότι πώς βρέθηκε ένα όχημα σε ένα πεζόδρομο. Και μάλιστα άκουσα ότι υπήρχε σχολικός τροχονόμος σε ένα πεζόδρομο. Νομίζω ότι τουλάχιστον το κομμάτι της φύλαξης των σχολείων, κατά την είσοδο και την έξοδο των μαθητών, είναι πάρα πολύ βασικό. Υπάρχει βέβαια και η ατομική ευθύνη όσον αφορά την οδική μας συμπεριφορά, αλλά νομίζω ότι είναι και ευθύνη της πολιτείας να διασφαλίσει την ασφαλή πρόσβαση και αποχώρηση των παιδιών από το σχολείο. Αν μη τι άλλο. Άρα λοιπόν, αν σας ζητούσα να μου πείτε σε σχέση με την υπόλοιπη χώρα, αν τα προβλήματα τα οποία διαπιστώσατε είναι στο ίδιο ή σε λίγο πιο μεγάλο όγκο
Τι θα μου λέγατε για τον νομό της Κέρκυρας? Είμαστε στο μέσο όρο της χώρας ή έχουμε πάλι μια αρνητική πρωτιά? Νομίζω ότι στο κομμάτι των υποδομών είναι αρνητικό το πρόσημο. Mm-hmm. Υπάρχουν προβλήματα και αλλού πραγματικά, τόσο στην Ύπαιθρο όσο κυρίως στα αστικά κέντρα σε σχέση με τις υποδομές, για να είμαι δίκαιη. Αλλά υπάρχουν και άλλου τύπου προβλήματα σε περιοχές κυρίως όπου ο πληθυσμός φθήνει. Εκεί είναι άλλης φύσης τα ζητήματα. Αλλά νομίζω ότι το κομμάτι των υποδομών σε έναν δήμο, σε μια περιοχή σαν την Κέρκυρα, το κομμάτι των υποδομών εκπαίδευσης θα μπορούσε να είναι προμετωπίδα ενός νησιού που έχει τέτοια μεγάλη ιστορία όσον αφορά τον πολιτισμό, όσον αφορά την εκπαίδευση, και πιστεύω ότι θα έπρεπε να είναι αντάξιο της οικονομικής ευρωστίας που υπάρχει αυτή τη στιγμή στον τόπο. Και καλά, ευτυχώς που τα λέτε και εσείς, γιατί ξέρετε, πολλές φορές όταν τα λένε οι συνάδελφοί σας σε τοπικό επίπεδο, κάποιοι θεωρούν ότι είναι ζήτημα αντιπολίτευσης, είναι απλά για να πούνε κάτι αρνητικό. Οπότε εγώ χαίρομαι που το ακούμε και από ανθρώπους που δεν έχετε λόγο να μας πείτε κάτι αρνητικό, διότι εσείς βελτίωση θέλετε των συνθήκων. Αυτός είναι ο στόχος, νομίζω, έτσι δεν είναι? Ξέρετε, για εμάς τους εκπαιδευτικούς, το σχολείο είναι το σπίτι μας. Mm. Πολλές φορές είμαστε στο σχολείο περισσότερες ώρες από το σπίτι μας. Ισχύει αυτό που λέτε. Τα παιδιά που έχουμε στο σχολείο είναι τα παιδιά μας. Έτσι τα χαρακτηρίζουμε και χρόνια μετά. Mm-hmm. Ιδιαίτερα η νηπιαγωγή, που έχουμε την πρώτη επαφή των παιδιών με το σχολείο. Θέλουμε πραγματικά το καλύτερο για αυτούς. Και έζησα την αγωνία των συναδέρφων για το πού θα βρίσκονται, πού θα είναι αυτά τα παιδιά, ποιες είναι οι συνθήκες στις οποίες βρίσκονται. Θα κλείσουμε με την απεργία, την απεργιακή αυτή κινητοποίηση. Είναι ένας από τους λόγους που βρεθήκατε και στην Κέρκυρα. Κάνετε ένα κάλεσμα. Τι είναι αυτό το οποίο διεκδικείτε? Αυτή τη στιγμή υπάρχει η πανεργατική απεργία στις 9 Νοεμβρίου. Είναι μια απεργία που αφορά τόσο τον δημόσιο όσο και τον ιδιωτικό τομέα. Είναι μια απεργία με ένα βασικό επίδικο για όλους μας, τους υλικούς όρους της εργασίας μας. Δυστυχώς στην Ελλάδα δεν έχουμε τα τελευταία χρόνια ούτε τις συνθήκες ανεμελιάς, ούτε τις συνθήκες αυθονίας που επικαλέστηκε ο κύριος Μακρόν. Έχουμε βγει από μια μακροχρόνια περίοδο φτωχοποίησης του ελληνικού λαού, μία περίοδο που δυστυχώς άφησε πολύ μεγάλες πληγές στο εισόδημα των ανθρώπων, mm-hmm. που αυτή τη στιγμή με όλες τις προοπτικές που βρίσκονται μπροστά μας και που οικονομικά και πολιτικά επιτελεία συνεχώς μας θυμίζουν, πολλές φορές κουνώντας μας και το χέρι έτσι, ότι από το ύψος της δικής τους οικονομικής ευμάρειας. Ναι, δηλαδή, ναι. Αν δεν προσαρμοστούμε θα πεθάνουμε. Μας το έχουν πει. Ναι, να προσαρμοστούμε μαζί τους όμως. Δηλαδή, αντί να παίρνουμε 3, 4, 5, 7 κατοστάρικα, να παίρνουμε 4, 5, 8, 10 χιλιάρικα για να μπορέσουμε να προσαρμοστούμε όλοι και να είμαστε μια χαρά, εγώ θα πω. Ξέρετε, στο κομμάτι της εκπαίδευσης, οι νεοδιόριστοι και οι αναπληρωτές συνάδελφοι έχουν τεράστια ζητήματα. Εμένα μου είπαν νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί ότι, και μου το είπαν νιώθοντας πολύ άσχημα, ότι τους στηρίζουν οι οικογένειές τους. Δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα όταν είναι εκτός νομού, όταν ακριβώς δηλαδή μετακινούνται και πρέπει να πληρώσουν ενίκιο, φαγητό, μετακίνηση και όλα αυτά. Ξέρετε, το ενίκιο ενός, για έναν νεοδιόριστο συνάδελφο που παίρνει 730 ευρώ, γιατί αυτός είναι ο μισθός του, είναι σχεδόν πάνω από το μισό του μισθού του. Ισχύει. Και για την Κέρκυρα μιλώντας, είναι ακριβώς όπως το περιγράφετε. Αν βρει σπίτι. Και στα μεγάλα αστικά κέντρα. Αν βρει εδώ σπίτι, γιατί έχουμε και αυτό το θέμα. Αν βρει σπίτι, γιατί έχουμε και τα άλλα ενδεχόμενα, το ότι πρέπει να το τα Χριστούγεννα ή το Πάσχα να αποχωρήσει, το καλοκαίρι επίσης να αφήσει το σπίτι του. Υπάρχει μια απίστευτη δυσκολία στους νέους ανθρώπους που μπαίνουν στην εκπαίδευση να ανταπεξέλθουν στην διαβίωσή τους. Mm-hmm. Και αυτό νομίζω ότι δεν αφορά μόνο τους εκπαιδευτικούς. Για μας τους εκπαιδευτικούς, το κομμάτι των οικονομικών που μπαίνει πολύ έντονα στο θέμα της απεργίας στις 9 Νοεμβρίου, έχει και ένα άλλο στοιχείο. Έχει και το στοιχείο της φτωχοποίησης των σχολείων μας, η οποία επίσης είναι μια χρόνια διαδικασία, όπως και η φτωχοποίηση στην υγεία. Mm-hmm. Είναι μια χρόνια διαδικασία απαξίωσης των κοινωνικών υποδομών σε αυτόν τον τόπο. Και μπορεί η υγεία να στοίχισε τη ζωή σε πολλές χιλιάδες συνανθρώπους μας το προηγούμενο διάστημα με την πανδημία. Αλλά και η εκπαίδευση στοιχίζει το μέλλον των παιδιών μας, που είναι επίσης πάρα πολλά.
Νομίζω λοιπόν ότι αυτά τα δύο ζητήματα θα πρέπει να βγουν στην προμετωπίδα μαζί με το οικονομικό. Δυστυχώς θα αντιμετωπίσουμε το επόμενο διάστημα πολλές περιπτώσεις παιδιών μας και οικογενειών τους που ενδεχομένως να μην φαίνονται εξωτερικά, αλλά να αντιμετωπίζουν τεράστια ζητήματα στο σπίτι τους. Mm-hmm. Και πώς σε αυτό το παιδί θα μιλήσεις με όρους αισιοδοξίας για το μέλλον που πρόκειται να δει. Ναι. Νομίζω λοιπόν ότι αφού σε λίγο καιρό θα γιορτάσουμε και την εθνική μας επέτειο και την επέτειο του όχι, mm-hmm. η 9 Νοεμβρίου ίσως να είναι ο χρόνος να πούμε όλοι οι εργαζόμενοι ένα όχι σε μία ζωή που δεν αξίζει ούτε σε εμάς ούτε στα παιδιά μας. Να τελειώσει αυτό, γιατί πραγματικά την ίδια στιγμή που οι λαϊκές οικογένειες στενάζουν, κάποιοι άλλοι εισαυρίζουν. Και δυστυχώς είναι κάτι το οποίο συζητάμε πάρα πολλά χρόνια και ακόμα δεν έχουμε καταφέρει να αλλάξουμε σε αυτή τη χώρα. Είναι η αλήθεια. Νομίζω ότι αυτό που πραγματικά θα έπρεπε να κάνουμε, μας το δίνει σαν ιστορικό παράδειγμα ο λαός μας, mm-hmm. Και είναι η συλλογικότητα. Ένα κομμάτι που το τελευταίο διάστημα σε όλα τα επίπεδα επιχειρείται να χτυπηθεί. Επιχειρείται να χτυπηθεί η συλλογική οργάνωση των εργαζομένων. Επιχειρείται να χτυπηθεί με νομοθετήματα όπως ο νόμος Χατζηδάκη. Και δεν μιλήσαμε και για την αξιολόγηση καθόλου, αν και ξέρω ότι δεν λέτε όχι, λέτε ναι υπό όρους και προϋποθέσεις. Δεν είστε αρνητικοί. Η αξιολόγηση είναι ένας πολύ θετικός όρος και ξέρετε στην εκπαίδευση είναι συστατικό στοιχείο. Ακριβώς, μαζί ναι. με την ανατροφοδότηση. Το ζήτημα είναι ότι η αξιολόγηση θα πρέπει να έχει πολύ συγκεκριμένο περιεχόμενο. Έτσι. Από τη στιγμή λοιπόν που θα πρέπει να μιλήσουμε για αυτό το περιεχόμενο που αποτυπώνεται στα συγκεκριμένα νομοθετήματα τα οποία έχει φέρει η κυβέρνηση και που στην ουσία επιχειρούν να αλλάξουν τη δομή και το περιεχόμενο του σχολείου, mm-hmm. ενός σχολείου που εμείς το ονειρευόμαστε συνεργατικό, συλλογικό, δημοκρατικό, ένα σχολείο που να χωράει όλα τα παιδιά και όλους τους εκπαιδευτικούς και όλους τους γονείς, μια μεγάλη αγκαλιά για την κοινωνία δηλαδή, αυτό που επιχειρείται να το αντικαταστήσει είναι ένα σχολείο τεχνοκρατικό, γραφειοκρατικό, με έναν ατέρμονο ανταγωνισμό ανάμεσα στα παιδιά, στους εκπαιδευτικούς, ναι. στους πάντες. Ένα σχολείο, μια μικρή ζούγκλα αποτύπωση της κοινωνίας. Νομίζω ότι δεν πρέπει να είναι σαν εκπαιδευτική αυτό το όραμά μας και πολλοί συνάδελφοι αυτό ακριβώς λένε. Αφήστε μας να δουλέψουμε στα σχολιά μας. Σας ευχαριστώ θερμά. Πρέπει να κλείσω γιατί ακολουθεί το κεντρικό δελτίο. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Σβεστά, που ήσασταν σήμερα εδώ. Και εμείς ευχαριστούμε για τη φιλοξενία. Είναι ένας κλάδος ο δικός σας που πολύ συχνά συζητάμε γιατί έχει να κάνει με τα παιδιά μας και το μέλλον αυτού του τόπου. Άρα θα συνεχίσουμε να τα λέμε. Γιατί δεν υπάρχει, είναι μονόδρομος κάποια πράγματα. Δεν έχουμε περιθώρια για να γυρίσουμε πίσω. Σας ευχαριστώ πολύ. Και εμείς. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε θερμά και εσάς που μας παρακολουθήσατε. Μένατε συντονισμένοι σε πολύ λίγο κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τον Σπύρο Ζωνιάτη. Και αμέσως μετά υπάρχει θέμα. Προς το παρόν, γεια σας.